από αυτά που έβγαινα και να περνάω καλά. Νομίζω όμως ότι σε σχέση με όλο αυτό που περάσαμε, ξεκινάει έτσι μια περίοδος με λίγη μεγαλύτερη αισιοδοξία από εμάς τους ίδιους. Έτσι. Δεν περιμένουμε ούτε τους πολιτικούς ούτε κανέναν. Λοιπόν, από εμάς τους ίδιους ότι θα το παλέψουμε, ότι κάτι θα κάνουμε. Οι μέρες των εκλογών. Ενώ τα δύο Σαββατοκύριακα. Ναι, δεν είναι άσχημες και σας είχα πει ότι. Έτσι χαλαρά. Ναι, μετά τις 20 του μήνα δεν είναι. Τα πράγματα έχουν και θετικές όψεις και είναι μια χαρά. Νιώθω δηλαδή ότι ουσιαστικά μέχρι το τέλος Μαΐου, 2-3 μέρες είναι αυτές που είναι ζόρικες και είναι αυτή την εβδομάδα κοντά στην Πανσέλινο για κάποιους. Αλλά ο υπόλοιπος Μάιος νομίζω ότι είναι οκ. Okay. Και νομίζω ότι σας το είχα ξαναπεί από την αρχή της χρονιάς. Θεωρούσα το πιο δύσκολο το πρώτο τρίμηνο. Άπαξ και πέρασε το πρώτο τρίμηνο, μέχρι το Μάρτι δηλαδή, ότι σιγά σιγά έτσι και πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι τα πράγματα θα φτιάξουν και θα είναι καλύτερα. Το φετινό καλοκαίρι είναι καλό για γάμους. Το φετινό καλοκαίρι έχει ωραίες όψεις. Για νέα ξεκινήματα ζωής. Γιατί ένας γάμος είναι ξεκίνημα ζωής. Βεβαίως και ο Δίας που παραμένει μέχρι τις 16 του μήνα Ιουλίου στον καρκίνο και απομακρύνεται πια. Γιατί μέχρι τώρα ήταν λίγο εγκλωβισμένος ανάμεσα στον ουρανό και τον Πλούτονα. Οπότε δεν έβινε τόσο πολύ. Το δυνατό του. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να φεύγει από την επιρροή αυτών των δύο πλανητών. Και μέχρι τις 16 Ιουλίου είναι πολύ βοηθητικός, ιδιαίτερα για τα ζώδια του νερού, καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύς. Και μετά μπαίνει στο Λέοντα, που επίσης είναι σε μια πολύ καλή θέση, ιδιαίτερα για ό,τι έχει να κάνει για την οικογένεια και το παιδί. Το ζώδιο του Λέοντα έχει να κάνει με τα παιδιά. Για όσους, και λοιπόν, τον έρωτα όμως. Και τον έρωτα και τη χαρά της ζωής και όλα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή θέση για όσους σκέφτονται αυτό το καλοκαίρι να μπουν στη διαδικασία να συμβιώσουν, να παντρευτούν, να αποκτήσουν έναν απόγονο, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Επειδή από ό,τι θυμάμαι κάθε καλοκαίρι